Άκουσα με μεγάλη προσοχή τους προβληματισμούς σας. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από την Ολυμπία, γιατί δεν είχαμε και πολλές γυναίκες που πήραν τον λόγο. Λοιπόν, αλλά με τέτοια νεολαία εδώ πέρα θα συμφωνήσω κι εγώ στο καλό και να μας γράφουν όσοι έφυγαν. Την αγάπη μου τους έστειλα κι εγώ. Έχουμε νέα παιδιά που βλέπω μεγαλύτερη ουσία και πραγματικά νόημα στα λεγόμενά τους από άλλους κι άλλους που τους τιμήσαμε και τους κάναμε και υπουργούς, ευτυχώς και πολύ λίγο. Τώρα. Λοιπόν, Ολυμπία, άκουσα τα πάντα, δεν χρειάζεται να σχολιάσω όλα, επειδή συζητάμε όντως για τα ψηφοδέλτια, μεγάλη εσωστρέφεια. Εγώ δεν σου κρύβω ότι πέρασα και μια περιπέτεια, δηλαδή θεωρούσα ότι μπορούσα να μην ξανά υποψήφια, ήταν η πρώτη μου θητεία στην Ευρωβουλή. Να είμαι, μου έχουν πάρει δύο φορές στην έδρα στη Θεσσαλονίκη. Έλεγα ότι θα σας τη δώσω τρίτη, να κατέβω υποψήφια στις ευρωεκλογές, τέλος πάντων. Να εκφράσουμε και την Μακεδονία, γιατί μεγάλες μάχες τώρα ξεκινάνε. Τώρα στο BBC είναι πρώτο θέμα. Μακεδονική μειονότητα λέει στην Ελλάδα, άρχισαν τα όργανα και εκεί χρειάζεται νομίζω πολύ μεγάλες μάχες να δώσουμε μπροστά. Συμφωνώ ότι η εσωστρέφεια μας έφαγε, ακόμα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζουμε να μιλάμε για ψηφοδέλτια και υποψηφίους. Δεν μπορώ να βοηθήσω να το ξεπεράσουμε. Είναι απόφαση της ηγεσίας να το καθυστερεί ή να συζητήσει όσο συζητάει με διάφορα στελέχη κρατώντας κάποιες ισορροπίες. Θεωρώ ότι γι' αυτό το συνέδριο, αν γινόταν και λίγο νωρίτερα, θα βοηθούσε να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα και γι' αυτό η ανάγκη για δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα ήταν η μεγαλύτερη, γιατί ό,τι πρόβλημα υπήρχε που δεν μπορούσε να το λύσει προσωπικά ως αρχηγός, το στέλνει στα όργανα και τα όργανα αποφασίζουν δημοκρατικά ποιοι πρέπει να είναι υποψήφιοι, πώς θα υπάρχει έτσι μια η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και οι καλύτερες υποψηφιότητες. Πρώτη φορά, βέβαια, να πω και ένα καλό που κάναμε στο κίνημα αλλαγής. Γιατί ούτε το Πασόκ μιλούσε για θητείες, μιλάμε για θητείες. Πολύ σημαντικό. Αργήσαμε λίγο και το μηδενίσαμε το κοντέρ. Από τώρα μετράνε θητείες, δεν μετράνε για τους προηγούμενους. Τέλος πάντων, λοιπόν, μιλήσαμε για θητείες. Συμφωνώ λοιπόν και αν έχετε συγκεκριμένες προτάσεις να μου τις στείλετε, να τις καταθέσουμε για να πάμε μπροστά με πολύ συγκεκριμένα πια πράγματα και καθαρά λόγια. Γιατί το σχέδιο Ελλάδα υπάρχει για όποιον το θέλει, είναι στο site του Πασόκ ανεβασμένο. Ακουμπάει πολλά ζητήματα, δεν τα ακουμπάει όλα, αλλά είναι έτσι μια καλή αρχή. Το δικό μου το πρόγραμμα και το έργο είναι επίσης στο site. Προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε. Πολλά παράπονα δεν το επικοινωνήσαμε το έργο. Παιδιά, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Προσπαθούμε. Δεν έχουμε το χώρο που είχαμε παλιά και στις τηλεοράσεις. Και εξαντλούμαστε στο να σχολιάσουμε το πολλάκι. Συμφωνώ. Λυπάμαι. Προσπαθώ. Εδώ και 5 χρόνια έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και συνεχίζω να μιλάω για το έργο που κάνουμε όλοι στην Ευρώπη. Και να ενημερώνω όποιον ενδιαφέρεται, αλλά δεν είναι και εύκολο όταν ο άλλος παλεύει για την καθημερινότητά του να μαθαίνει και όλα όσα κάνουμε, όταν οι τίτλοι που κυριαρχούν είναι της παρακμής και του φόβου και της, αν θέλετε, της προδοσίες, όλες τις εξαγορές κτλ. Το καταλαβαίνω. Προσπαθώ και όπως θέλετε μπορούμε να το συνεχίσουμε. Δηλαδή να κάνουμε και συγκεκριμένα ζητήματα, να τα βάλουμε μπροστά, όπως το αγροτικό, να κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση γι' αυτό. Και επειδή ανέφερες και για το δημογραφικό και δεν το είπα, είναι τεράστιο θέμα για τις γυναίκες. Έχω κάνει παρεμβάσεις. Θα σας πω καταρχήν ένα πράγμα. Στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, όταν ψηφίζεις τις εκλογές, δεν είναι απλά υποψήφιες γυναίκες 30% που φωνάζουμε εδώ για την ποσόστοση. Εδώ είναι υποχρεωτικό 30% γυναίκες, 30% άντρες. Φωνάζουμε όμως για την 30%. Μα είναι και για τα δύο φύλλα. Στο εξωτερικό ψηφίζεις υποχρεωτικά έναν άντρα, μια γυναίκα. Άρα υποχρεωτικά η εκπροσώπηση βελτιώνεται. Λοιπόν, και δεν μπαίνουν οι γυναίκες απλά για να γεμίζουν ψηφοδέλτια. Έτσι. Είναι και εκλέγονται. Ούτε είναι οι άνθρωποι. Εγώ ζήτησα ποσόστοση στους νέους. Δηλαδή θητείες. Έχουμε ευρωβουλευτές που είναι 40 χρόνια. 40. Μπήκαν τη μέρα που άνοιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν το σκέφτονται να φύγουν. Θα φύγουν τη μέρα που θα κλείσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, έκανα τώρα μια παρέμβαση που είπα στο συνέδριο του Πασόκ, σε μια ομιλία της Προέδρου, με πιάσανε γυναίκες για τις συντάξεις χειρίας. Γι' αυτό το ευαίσθητο τσίπρα που έχουμε, κόψαν τα επιδόματα για τις γυναίκες αυτές μετά από 2-3 χρόνια. Έκανα παρέμβαση και έχω τώρα την απάντηση και σας το λέω, θα βγάλω δελτίο τύπου Δευτέρα Τρίτη. Δεν συνάδει με τον Ευρωπαϊκό Νόμο, τον Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο νόμος Κατρούγκαλου. Κάνουμε συνεχώς παρεμβάσεις. Δίνεται έχουν συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς. Ξέρετε ότι οι εκπαιδευτικοί πέρα από το δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, ότι απολύονται κάθε Ιούνιο και ξαναπροσλαμβάνονται κάθε Σεπτέμβρη. Και αυτό γίνεται σε διάρκεια. 5 χρόνια. Δηλαδή, τι χρειάζεται να καταλάβει αυτός πια, αυτή η κυβέρνηση. Στα 5 χρόνια που τον απολύω και τον προσλαμβάνω, μάλλον μου καλύπτει πάγιες κυριαρχικές ανάγκες. Μήπως. Λοιπόν,
κάτι είπα εγώ επειδή έχω συγκεκριμένη περίπτωση στο μυαλό μου. Και όχι μόνο αυτό, όταν λείπουν καθαρά Δευτέρα που ήταν κλειστά τα σχολεία, τους βάζουν να παίρνουν άδειες για να μετράνε τις άδειές τους. Χώροι και αφού τους θα παίρνουν τα λεφτά από την τράπεζα, πηγαίνουν το πακι παρέα στο ATM και τους παίρνουν τα μισά. Λοιπόν, αθλειότητες συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ αν δεν μιλήσουμε εμείς δεν θα μιλήσει κανείς. Ούτε η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει. Γι' αυτό σας είπα, είμαι αποφασισμένη και τελευταία να μείνω, θα μείνω έτσι γραφική και θα τα λέω. Γιατί τα έχω δει, έχω καταλάβει τι μπορούμε να κάνουμε και αν δεν τολμήσεις να τα πεις, δεν θα αλλάξουν. Τα θέματα που έφερα στις Βρυξέλλες, λοιπόν, επειδή εκεί ακούστηκαν παραδόξως και για την παιδεία και για πολλά άλλα. Βιώθηκε η φορολογία, δεν μπήκε στα παιδιά μου πηγαίνουν να μάθουν μια τέχνη. Πηγαίνει ο άλλος να μάθει τέχνη, να γίνει κομμότρια, να μάθει μια τέχνη, να δουλέψει. Σε αυτούς πήγαν να βάλουν 25% φόρο. Δεν πήγαν να βάλουν στα άλλα, πήγαν να βάλουν εκεί. Λοιπόν, δεν βάλα, τελικά το βάλα στον τζόγο, όπως τους πρότεινα σε ερώτηση που έκανα. Λοιπόν, για τις τράπεζες και επειδή ήμουν στο Ντουμπάι σε αυτή την ημερίδα, γιατί παρουσίασα την έκθεση που έκανα για την αυτοματοποίηση και τις συνέπειες που έχει στην εργασία. Και έχω ζητήσει να μην βιαστούμε να τα υιοθετήσουμε όλα όσα φέρνει η νέα τεχνολογία και οι εξελίξεις, γιατί θα καταστραφούν επαγγέλματα και δεν θα είναι έτοιμοι άνθρωποι να τα απεξέλθουν στις νέες ανάγκες. Και έχω ζητήσει να υπάρχει δωρεάν επανεκπαίδευση, να μπορεί ο άλλος να μάθει να αποκτήσει και άλλες δεξιότητες. Λοιπόν, έκανα αυτή την κουβέντα, είδα τον Κρούκμαν. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είμαι όλους το ίδιο. Θα σας πω ότι ναι, όλοι μιλούν για μια νέα κρίση, ας σου λέω όταν σκάσει μια κρίση θα την έχω πει πρώτος. Λοιπόν, όντως το τραπεζικό σύστημα κοινοποίηση δεν έγινε σωστά στην Ευρώπη, δεν ολοκληρώθηκε. Έγινε μια καλή αρχή. Οι καταθέσεις μας δεν είναι εγγυημένες από την Ευρώπη, είναι εγγυημένες από το κράτος. Αν το κράτος δεν μπορεί στην Κύπρο, αν δεν μπορεί το κράτος να πληρώσει όλες τις καταθέσεις που χάθηκαν, μέχρι 100.000 τέλος πάντων, δεν εγγυάται η Ευρώπη. Δεν πέρασε. Αυτός ο μάγειρος μπήκε σε ένα σιρτάρι και έμεινε εκεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Το shadow banking, πώς λέγεται τώρα το shadow banking στα ελληνικά. Αυτό, υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα τέλος πάντων που κινείται έξω από κάποια. Από το φως, γίνονται κάποιες. Ναι, σκοτεινές εκεί συναλλαγές, αλλά με εγγυήσεις των καταθέσεών μας. Λοιπόν, αυτές ζήτησαν να έρθουν στο φως και να γίνει ρύθμιση. Δεν έχει γίνει. Κανείς δεν έχει ρωτήσει. Σε όλο το Ευρωκοινοβούλιο. ΣΥΡΙΖΑ Bank. Έκανα ερώτηση στον Τράγκη. Δεν ξέρω γιατί δηλαδή, πραγματικά με το που. Για την Άθηκα Bank έχω κάνει από το 2016 και ήταν η μόνη ερώτηση που δεν μου απάντησαν. Για την Attica Bank. Η Attica Bank τι συμβαίνει. Δύο απλά πράγματα. Έχουμε συστημικές, μη συστημικές τράπεζες. Οι συστημικές έχουν πολύ σκληρή πλέον, πολύ σκληρό έλεγχο και γι' αυτό δεν δίνουν και δάνεια. Προσπαθούν να επιβιώσουν. Είναι οι τέσσερις μεγάλες που έχουμε. Οι άλλες μη συστημικές και τις ελέγχει, συγγνώμη, ο SSM, η NUI. Αν ακούτε για την NUI, αυτή την κυρία που ελέγχει την Πυραιό, ας πούμε τώρα, την Εθνική κτλ. Είναι αυτά η αρμοδιότητά της, κάτω από τον Draghi. Ο Draghi έχει όμως το γενικότερο έλεγχο για το τραπεζικό σύστημα και για τις μη συστημικές, που είναι η Attica Bank. Η Attica Bank λοιπόν τι κάνει, χωρίς εξασφαλίσεις, επειδή έχει μεγαλύτερη άνεση, και υποτίθεται ότι ήταν σημαντικό να μας τρακαλίσουν κιόλας στην οικονομία, να έχουμε και τράπεζες που δίνουν πιο εύκολα δάνεια. Αντί να δίνει δάνεια, έχει πάρει με πολιτική ευθύνη του Δραγασάκη, έχει πάρει τα αποθεματικά των ταμείων και των ΔΕΚΟ. Τα δικά σας χρήματα τα έχει πάρει και τα μοιράζει σε δάνεια χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις. Μη συστημικές υπάρχουν πάρα πολλές στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είναι τόσο τραγική η κατάσταση όπως είναι στην Ελλάδα, αλλά ζήτησε να γίνει κάτι. Και ο Ντράγκη, από ό,τι έμαθα, είναι πολύ χαρούμενος και θέλει να μιλήσει. Άρα θα περιμένω απάντησή του. Είναι χαρούμενος που έγινε ερώτηση και του δίνουμε την ευκαιρία να πει κάτι. Παρότι του την είχαμε δώσει και το 2016. Λοιπόν. Τα έχω κάνει και περιμένω. Και επειδή διάφοροι μου κάνουν κάτι σχόλια, ναι, και τα δάνεια του Πασόκ, όλα τα δάνεια. Του ζήτησα απαντήσεις για όλα τα δάνεια που δόθηκαν χωρίς εγγυήσεις. Τα δικά μας είναι κάποια ρυθμισμένα. Κακώς πήραμε τόσα ποσά που πήραμε και έχουν ονοματεπώνυμο αυτές οι ευθύνες. Ήτρεχα γυρευοβούλου τέλος πάντων που τα ήξερε. Ωραία τα είπατε. Θα το πω κάπου αυτό, δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτοί που περάσαν από γραμματείς έχουν ευθύνη και έχουν και γνώση. Να βγουν στο φως να τελειώνουμε με τα φαντάσματα και τις αράχνες και τους σκελετούς που μπορεί να υπάρχουν ακόμα, αν δεν έχουν μετακομίσει μαζί με αυτά τα στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να τελειώσει και αυτό. Ευθύνη της κυβέρνησης είναι να αποφασίσει τη σειρά που θα ανοίξει τις υποθέσεις όλες. Το θεωρώ ότι το κρατάει για να εκβιάσει κάποια στελέχη ακόμα, άρα μπορεί να δούμε μερικούς ακόμα να μας εγκαταλείπουν και αυτοί στο καλό. Τώρα, μου είπατε για. Ωραία, για ποιο λόγο θα πάω λίγο, γιατί έρχεσαι και τους νέους ανθρώπους πρώτα. Μιχάλη,
Μου λες για την άνοδο της ακροδεξιάς, που το συνδέει με το δημογραφικό, την παγκοσμιοποίηση, τι γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι το πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης, έχει δημιουργήσει διάφορες εκπλήξεις. Έτσι, έχουμε τον Τραμπ, έναν αντισυστημικό, παρόλα αυτά ελίτ της Αμερικής. Έχουμε τον Σαλβίν, αντισυστημικός, μιλούσε πολύ εθνικιστικά, τώρα μιλάει ευρωπαϊκά, κάνει μια κριτική, μιλάει κατά του μεταναστευτικού κτλ. Να ορθώσουμε σύνορα. Λοιπόν, έκπληξη για τους Ιταλούς, καθώς τα παραδοσιακά κόμματα και το δικό μας και, και του Μπερλουσκόνη έχουν καταρρεύσει. Στην Γερμανία το ίδιο. Πέφτει η σοσιαλδημοκρατία. Ισπανία, έχουμε το φαινόμενο αυτό παντού. Είναι ντόμινο. Τι συμβαίνει λοιπόν. Η παγκοσμιοποίηση έγινε χωρίς καλούς όρους. Έγινε πολύ γρήγορα. Δεν μπόρεσε να ετοιμαστεί η κοινωνία. Νομίζω ότι και με τα social media αυτή η εικόνα που υπάρχει, πως ό,τι γίνεται στον κόσμο είναι έξω από την πόρτα μας, έχει τρομάξει και έχουμε κάνει φοβερές έρευνες για το θυμό που δημιουργείται. Γιατί λέμε οι ψηφοφόροι μας πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ μας πήγαν και στη Χρυσή Αυγή. Πού εμφανίστηκαν, γεννήθηκαν καινούργοι και πήγαν στη Χρυσή Αυγή. Από εμάς φύγανε. Ξέρετε πως οι σύντροφοι μου το λένε πλέον ανοιχτά. Εγώ έβαλα και η Χρυσή Αυγή θα ψηφίζω αυτή τη φορά. Λοιπόν, από εμάς φύγαν. Γιατί πήγαν στη Χρυσή Αυγή, είναι ο θυμός. Ο θυμός που έφερε ο διχασμός. Ο θυμός που έφεραν τα λάθη. Ο θυμός που έφερε η αδικία. Θα μου πεις, είχαμε ψηλά τον πύχη. Ναι, καλομάθαμε. Ναι. Φουλ επιδόματα και τα λοιπά με μεγάλη ευκολία χωρίς να υπάρχει παραγωγή και αξία και δομή. Η παραγωγή η ελληνική δεν καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων. Είμαστε υποχρεωμένοι σε εισαγωγές. Έχουμε ευθύνες. Πολιτικές ευθύνες και προσωπικές ευθύνες όλοι μας, αλλά όχι όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο καθένας έχει διαφορετικές ευθύνες. Και αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες, λέει τελικά, αν να χρωστάς, να χρωστάς πολλά. Αυτοί που χρωστάνε πολλά σώθηκαν. Άμα είσαι καθαρίστρια και φτιάξει ένα πτυχίο για να βρει δουλειά, όχι επίδομα, δουλειά, μπαίνει φυλακή. Άμα είσαι τρομοκράτη, βγαίνει. Λοιπόν, εντάξει. Οκ, κατανοητό. Γράφουμε λίστες. Τι πρέπει να διορθωθεί την επόμενη μέρα. Σε 100 μέρες πρέπει να διορθωθούν τα πάντα με την επόμενη κυβέρνηση. Μια απάντηση στην παγκοσμιοποίηση, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να απαντήσουμε συνολικά, έτσι. Η Ευρώπη για μένα είναι η δεύτερη μας οικογένεια. Και είναι πολύ ισχυρή και η ταυτότητα η ευρωπαϊκή πλέον μέσα μου, γιατί όταν εδώ προσπαθούν να φημωθούν τα μίντια ή να κλείσουν εφημερίδες και ραδιόφωνα, στην Ευρώπη βρήκα τρόπο να τους πιέσουμε με πρόστιμα και με επέβαλαν τότε. Να μην κλείσουν τα κανάλια με τον τρόπο που θέλουν να κλείσουν 4 κανάλια για να είναι και απολύτως ελεγχόμενα. Άλλο να μπουν όροι, άλλο να στοχοποιείς και να κλείνεις αυτούς που είναι εναντίον σου. Όποιος είναι, λέει, όποιος διαφωνεί μαζί μας είναι εναντίον μας τέλος. Λοιπόν, αυτή η στοχοποίηση, την προστασία εγώ την βρήκα εκεί και την και στήξη στην Ευρώπη, σε συγκεκριμένους επιτρόπους. Γιατί αυτά τα Ινστιτούτα εκεί που κατά παραγγελία σου κάνουν έρευνες, δεν είναι και τα Ινστιτούτα πια που ξέρουν τα πάντα. Εδώ επιστήμονα ρωτάς, δύο επιστήμονες και έχουν όλη διαφορετική άποψη. Ο ένας τα βλέπει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Λοιπόν, για μένα η παγκοσμιοποίηση τι φέρνει, φέρνει την ανάγκη ισχυρών ταυτοτήτων. Και γι' αυτό θεωρώ τραγωδία τον Σκοπιανό. Γιατί η ισχυρή ταυτότητα έχει τεράστια σημασία. Ο κόσμος θέλει να έχει αναφορές, θέλει να έχει σύμβολα, να γνωρίζει πού θα απευθυνθεί όταν θα έχει ανάγκη. Να γνωρίζει ποιος είναι. Λοιπόν, αυτά τα σύμβολα και γι' αυτό και οι φωνές, οι ακροδεξιές που λέμε βρίσκουν έδαφος. Γιατί θέλουν να ανήκουν. Ό,τι έγινε με τον ISIS ήταν γιατί οι νέοι άνθρωποι θέλαν κάπου να ανήκουν, να αισθανόσαν περιθωριοποιημένοι μέσα στην Ευρώπη. Τους εκμεταλλεύτηκαν στις χώρες τους, δημιούργησαν πόλεμο και αιστείες πολέμου και έντασης και ήρθαν εδώ και πάλι στο περιθώριο. Λοιπόν, αυτό το θυμό εκμεταλλεύονται. Εμείς πρέπει να τελειώνουμε με το θυμό και να προχωρήσουμε με έργο μπροστά. Λοιπόν, πρέπει να ξυπνήσουμε τους νέους να αρχίσουν να ασχολούνται. Πρέπει να γίνετε πολλαπλασιαστές σε αυτά. Και πιστεύω ξανά και το βλέπω και στις τάσεις, εκεί που φέρναμε αθρώες αγωγές από την Κίνα σε προϊόντα κατασκευής, made in China, πλέον ο κόσμος κοιτάει που φτιάχτηκε. Άμα φτιάχτηκε στην Ελλάδα, το αγοράζει. Αν φτιάχτηκε στην Ευρώπη, του κάνει. Αν φτιάχτηκε στην Κίνα, δεν του κάνει. Αλλάζουν οι οικονομίες, ο κόσμος αρχίζει και αντιδρά, επιστρέφοντας στις ρίζες μόνος του. Το είπατε εδώ, στελέχη δικά μας που το καταλαβαίνουν πιο γρήγορα, γιατί έχουν και μια άλλη έτσι, συνέστηση. Το καταλαβαίνουν με έναν τρόπο που δεν το αναλύεις και πολιτικά, το νιώθεις. Λοιπόν, εγώ έχω φέρει, επειδή με ρωτάτε πόσο επιλέξαμε και ποιους φέραμε στην Ευρώπη, φέρνονται ως ανθρώπους που έχουν ελληνικά προϊόντα, ελληνική παραγωγή, να τους διασυνδέσω με ανθρώπους στις Βρυξέλλες, για να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες αγορές, να μάθουν τι προγράμματα υπάρχουν.
όλοι οι ευρωβουλευτές και οι σοφίες από ΡΑΦΑ, φέρνουμε ο καθένας όσο μπορούμε περισσότερους. Μαζί δουλεύουμε και ως Έλληνες, αφού με τη Σοφία έχουμε καλή σχέση και η Σοφία το παλεύει. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει το Βαρουφάκι, αλλά τέλος πάντων, έτσι όπως τα καταφέραμε, κάνουμε μια προσπάθεια, πάντως όλοι οι Έλληνες εκεί για την Ελλάδα, είμαστε στην, αν θέλετε, για την Ελλάδα παλεύουμε πάνω απ' όλα, κάποιοι ίσως βρίσκονται άλλες διαχωριστικές γραμμές, αλλά αυτή είναι γνωστή. Τώρα, για τον... Άρα, το decentralization, η αποκέντρωση, το να γυρίσουμε πάλι στο τοπικό και στο περιφερειακό, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Το επάγγελμα Πασόκ. Να το πω αλλιώς, υπάρχει και επάγγελμα Παπανδρέου. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι άλλο. Ο Τσίπρας επάγγελμα Παπανδρέου επέλεξε. Λοιπόν, ακόμα πουλάει. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Πρέπει και ο κόσμος να ψηφίζει με διαφορετικά κριτήρια. Δεν υπάρχει πίσω από τον Αλέξη τίποτα. Άμα φύγει ο Αλέξης, τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έφυγε δυστυχώς στην εποχή των social media οι ισχυρές προσωπικότητες που έχουν ένα χάρισμα επικοινωνιακό μπορούν να αλλάξουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο Μακρόν βγήκε και ήταν ο Μακρόν, δεν βγήκε γιατί είχε κόμμα, δεν είχε κόμμα. Είχε όμως, είπε κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Λοιπόν, συμφωνώ. Είπατε και για τον διεθνισμό. Εγώ δεν έχω σχέση με τον διεθνισμό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην πατρίδα μου, στη χώρα μου, στον πολιτισμό, στην κουλτούρα, στη θρησκεία, στα σύμβολά μας. Και επειδή έχουμε και τον Αλέξανδρο μαζί μας και πραγματικά έχω φίλους από τη Βόρεια Ήπειρο, που ξέρετε, οι σημαίες οι μεγάλες που ψάχνουν να βρουν στην κηδεία του παιδιού του Κατσιφά, του Έλληνα, που δεν κουνήθηκε η κυβέρνηση να σεισμό να κάνει να μάθει τι έγινε. Αντί λοιπόν να κουνηθεί η κυβέρνηση να τα φέρει όλα πάνω κάτω, οι ίδιοι Αλβανοί τώρα προσπαθούν να αλλάξουν την πολιτική κατάσταση στη χώρα τους. Και τα παιδιά αυτά στείλαν τις σημαίες για τα συλλαλητήρια και ψάχνουν ακόμα να τις βρούνε, το ξέρετε. Τα παιδιά αυτά λοιπόν από τη Βόρεια Ήπειρο, πιο Έλληνες από τους Έλληνες μερικές φορές ή Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, εκεί είμαι και πολύ περήφανη και που τους γνώρισα και που ήμουν μαζί τους στη συνάντησή μας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν κάναμε αρκετά. Αργήσαμε πάρα πολύ και δώσαμε την ηθαγένεια και τις ελληνοποιήσεις σε λάθος ανθρώπους. Δεν μιλούν ελληνικά και τους δίνουμε ηθαγένειες, αλλά ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν τη δίνουμε εκεί που έπρεπε να την είχαμε δώσει πολλά χρόνια πριν, μαζί με δικαιώματα που έπρεπε να είχαμε δώσει στους Έλληνες που ήρθαν και δημιουργούν και παράγουν και εργάζονται και προσφέρουν στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή και κάποια κριτήρια. Πώς δίνουμε και τι. Λοιπόν, συμφωνώ, το έχω φέρει πολλές φορές και στην Ευρώπη, γιατί θα σας πω κάτι. Αν η Ελλάδα δεν τα κατάφερε, η Ευρώπη έχει αρχίσει και βγάζει πλέον το ευρωπαϊκό διαβατήριο και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Άρα θα αρχίσει να υπάρχει μία διόρθωση στα δικαιώματα όλων όσων εργάζονται στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Όπου δεν φτάνει το κράτος, θα έρχεται τέλος πάντων, θα έχουμε και μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας. Πολύ σημαντική και η ταυτότητα. Τώρα για τις μειονότητες, επειδή έχουμε αρχίσει με τη Μακεδονία να ισχυρίζονται ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα, θα χρειαστούμε και θα υπάρξει και εμπορικός πόλεμος για τα προϊόντα τα μακεδονικά. Και αυτά δεν είναι έλα να τελειώνουμε με το πρόβλημα που άκουγα από διάφορους συναδέλφους. Είναι σοβαρά προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας. Εκεί χρειάζεται πατριωτική παράταξη. Και αν την πρώτη φορά με απείλησαν ότι θα με διαγράψουν να κατέβω, πολύ γρήγορα αλλάξαμε γνώμη και αποφασίσαμε ποια θα είναι η θέση μας και είναι καθαρή. Γιατί έχουμε και αυτά. Μεταξύ μας δηλαδή, ακόμα δεν είμαστε και σίγουροι, περιμένουμε να δούμε πού θα πάει ο κόσμος. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Το να είμαστε το πατριωτικό, σύγχρονο, προοδευτικό κέντρο είναι μια ταυτότητα που δεν έχει δεξιά-αριστερά, δεν έχει άλλες αποχρώσεις. Είναι αυτό, είσαι ή δεν είσαι. Λοιπόν, σας άκουσα και θα τα μεταφέρω όλα αυτά που άκουσα. Μισό λεπτό, να δω τι άλλο έχω κρατήσει εδώ. Τώρα. Ναι, πατριωτικό καθήκον για τους επιόρκους. Εγώ θα πω ότι ήρθαν στελέχη που εκτιμώ από τη Δημάρχη. Ο Μαργαρίτης έμεινε, τον αγαπώ πολύ. Είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι χαθήκαμε ποτέ. Θεωρώ ότι στην κοινωνία εμείς κοντά ήμασταν έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς βρεθήκαμε και στον γεωπολιτικό χώρο. Και αν μη τι άλλο, μπορεί από αυτή την ταλαιπωρία που περάσαμε να κερδίσαμε τα πιο σοβαρά στελέχη των χώρων αυτών. Και αυτό νομίζω έστω άξιζε. Για τα ονόματα που δεν διαφημίζουμε, Αυγερινός, Μπένος, Γεννηματάς, Τρίτσης, ονόματα που άφησαν μεταρρυθμιστικό έργο. Δεν τα λέμε. Συμφωνώ. Δεν τα λέμε, δεν τα διαφημίζουμε, γιατί είμαστε απορροφημένοι στο επικοινωνιακό επίπεδο που ορίζει ο Τσίπρας και ο Πολάκης. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι για το Πασόκ έχουμε αρχίσει και μιλάμε πλέον ανοιχτά. Το κίνημα αλλαγής είναι για να διευκολύνουμε κάποιους
συντρόφους που δεν ήθελα να είναι πάλι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι μπορεί στο συνέδριο να συζητήσουμε και την ξεκάθαρη ταυτότητά μας. Σίμος και Σάββας από την Αλεξάνδρεια είμαι. Είναι αγροτική η οικογένειά μου. Έτσι, αγρότες ήταν, παππούδες, γιαγιάδες, εργάτες αγρότες. Άρα καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι θα πει να δουλέψει από το πρωί στο βράδυ. Μου τα έχω μεταφέρει, δεν έχω δουλέψει. Εγώ είμαι τυχερή γιατί οι αγρότες γονείς μας φρόντιζαν να σπουδάζουν τα παιδιά τους για να έχουν μια πιο εύκολη ζωή. Είμαι από τους πολύ τυχερούς, αλλά δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, το δεν ξεχνάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να είμαστε και κακομαθημένοι. Και δεν πρέπει οι νέοι που βγαίνουν μπροστά να είναι κακομαθημένοι νέοι. Πρέπει να είναι νέοι που ξέρουν τι θα πει να δουλεύει και έχουν καταφέρει να διεκδικήσουν και το χώρο τους. Νομίζω λοιπόν πως έχοντας και αυτά τα βιώματα, και επειδή και εμένα μετανάστες ήταν οι γονείς, από την Καπαδοκία, από την Κωνσταντινούπολη, πολλοί συγγενείς μας στην Αυστραλία, γύρισαν, μου λέει η μαμά μου τώρα με τη ρωτήσεις, μου λέει, ερχόμουν, λέει, ήμασταν, λέει, πηγαίναμε σχολείο στην Αλεξάνδρεια στο Γιδά και μας φώναζαν, λέει, είστε Τουρκός, μπορεί να φύγετε. Δεν είσαι Έλληνας ούτε εδώ ούτε εκεί. Τα περάσανε όλες οι γενιές. Θέλω να πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι στην ψυχή μας και είναι επιλογή μας. Έχω γνωρίσει ξένους που μου μιλούν πιο ωραία για την Ελλάδα από ό,τι μιλούν διάφοροι πολιτικοί. Αυτούς εγώ τους θεωρούν πιο Έλληνες από εμάς. Από ορισμένους από εμάς. Λοιπόν, άρα το να είσαι πατριώτης δεν είναι ούτε στα λόγια, είναι στις πράξεις, είναι στην ψυχή του καθενός και είναι και επιλογή πλέον για μένα. Δεν είναι μόνο το αίμα, είναι επιλογή. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι αρκετό. Και είναι και παιδεία. Άρα, αν έχεις την ελληνική παιδεία και έχεις σπουδάσει, θεωρώ αυτονόητη και την ηθαγένεια και να έχεις τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ. Παιδιά, νομίζω ότι απάντησα σε πολλά, άκουσα πάρα πολλά όπως είπατε, απάντησα για τα αγροτικά και θέλω όσο προλαβαίνω, έχω άλλο ένα μήνα περίπου που να ανοιχτεί η Βουλή για να καταθέτουμε ερωτήσεις, να καταθέσω κι άλλα. Προσπαθώ και τους κυνηγάω όπου μπορώ, προσπαθώ και τους προετοιμάζω και ζητώ παρέμβαση από το εξωτερικό. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε και άλλες περιπέτειες και η Ευρώπη οικονομικά και γιατί η παγκοσμιοποίηση και ο τρόπος που κινείται πλέον και η οικονομία έτσι και οι ταχύτητες των νέων τεχνολογιών που εδώ δεν τις έχουμε πάρει χαμπάρι, η αυτοματοποίηση που αλλάζουν δραματικά τα επαγγέλματα, έχει νέα επαγγέλματα πια έξω. Ξέρετε τι θα πει influencer. Είναι επάγγελμα. Βγάζουν λεφτά. Τι θα πει αυτό, ανεβάζει άλλο μια φωτογραφία που είναι και ενδιαφέρον αυτό. Βγάζεις μια εφημερίδα ή βγάζεις ένα προϊόν και εγώ επειδή έχω έτσι ένα όνομα ή είμαι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, το ανεβάζω στο Instagram και αν κάποιος πατήσει πάνω στην εφημερίδα αυτή και τη διαφημίσω ή στο μαντήλι που φοράω ή στον καφέ που πίνω, εγώ παίρνω ένα ποσοστό από τις πωλήσεις. Άλλες φορές παίρνω μια και καλή πληρωμή για να το διαφημίσω. Αυτό είναι ένα νέο επάγγελμα. Μέσα στα επόμενα 15 χρόνια το 60% των επαγγελμάτων θα είναι επαγγέλματα που δεν τα φανταζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι ήδη εδώ. Είμαστε λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια σύγχρονη ατζέντα. Γι' αυτό όλο το σχέδιο Ελλάδα έχει πολύ καλή βάση, αλλά θέλει κι άλλα. Θέλει να δώσουμε εργαλεία για να μπορούμε να μαθαίνουμε. Και αν κάτι αισιόδοξο μπορώ να πω είναι, στο εξωτερικό, ήμουν σε ένα τραπέζι. Όταν πρώτο ξεκίνησα, που πρέπει να σας πω, επειδή πολλοί Έλληνες δεν έχουν ταξιδέψει πολύ, και εγώ ήμουν από αυτούς που δεν είχα ταξιδέψει πολύ. Κάθομαι σε ένα τραπέζι και είναι. Είμαι μόνη Ελληνίδα, είναι ένας Κύπριος, Σλοβένα, Δανός, Γερμανός, Ολλανδός, Αυστριακός, Μάλτα. Και καθόμαστε και συζητάμε για την εμπειρία μας, τέλος πάντων, από τις πρώτες μέρες του Ευρωκοινοβουλίου. Και βαθμολογούμε, λέει ο Ολλανδός, να βαθμολογήσουμε, λέει, πώς σας φάνηκε η διαδικασία, από το 1 ως το 10. Αρχίζουμε, τέλος πάντων, ο Κύπριος ξεκινάει, μπάνιο έκανα το Σαββατοκύριακο 10. Η διάθεσή μου. Λοιπόν, έχει να κάνει και με το νότιο και το βόρειο, έτσι. Δανή, Αυστριακή και τα λοιπά, 6-7 η διάθεσή τους. Το συνδυάζω εγώ πολύ με τον καιρό, να ξέρετε. Λοιπόν, εμείς πολύ πιο αισιόδοξοι παρά ότι περνούσαμε πολύ δύσκολα. Ολλανδός, 8 ο Δανός, 9 είναι έτσι χαρούμενη αυτή η χώρα, η Μαλτέζα 9-10. Εγώ ξεχνάω, μου λέει η Εύα, λέει τελευταία σ' αφήσαμε. Εσύ λέω πώς αισθάνεσαι, παρένθεση τώρα. Όταν πρωτοπήγα λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι θα είμαι λίγες μέρες το μήνα εκεί. Δεν φαντάστηκα ότι είναι σχεδόν μετανάστευση. Λοιπόν, και πήγα και έφευγα από εδώ καλοκαίρι και πήγαινα εκεί η βροχή, κρύο, δεν είχα φίλους, δεν είχα συγγενείς. Και λέω, Θεέ μου, πού έμπλεξα, τι έκανα.
Κατάφυγε ψύχα λοιπόν τους πρώτους μήνες μέχρι να βρω μερικούς Έλληνες και τους συνεργάτες μου εκεί που έγιναν οι καλύτεροι μου φίλοι. Λοιπόν, ήταν πολύ κακή η διάθεσή μου και εκεί τον Οκτώβριο είχα αρχίσει λίγο να συνέρχομαι. Λοιπόν, και κοιτάω και τους λέω εγώ έτσι αυτόρμητα, του λέω 12. Και σηκώνεται όρθιος, κολλητός του Dazzle Blue, by the way. Σηκώνεται και μου λέει, γι' αυτό λέει οι Έλληνες τα κάνετε μαντάρα στην οικονομία. Δεν έχει λέει αγάπη μου λέει μετά το 10, είπα από το 1 στο 10, δεν υπάρχει 12. Λοιπόν, οι Έλληνες έχουν ένα το περαμέτρο. Είναι δημιουργικοί. Θα σηκωθείς, θα φωνάξεις για τα αγροτικά και καλά θα κάνεις. Γιατί όταν δεν φωνάζει, ο άλλος δεν βρίσκει το δίκιο του. Δεν καταλαβαίνουν εύκολα την ελληνική ψυχή, αλλά την αγαπάνε. Αγαπάνε την ιστορία μας, την μυθολογία μας. Πρέπει να αγαπήσουν και τη σύγχρονη Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη σύγχρονη Ελλάδα. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε και αποφασισμένοι να μιλήσουμε για αυτή την Ελλάδα και για τους Έλληνες και τα παιδιά που έχουμε εδώ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αν τους πεις από το 1 στο 10, θα μείνουν έως το 10. Θέλει Έλληνες για να τους πάει από το 10 στο 11 και στο 12. Να τους βγάλεις από τα κουτιά, τα οικονομικά, τα κουτιά των πρέπει και τα κουτιά των κανόνων. Και δεν σου λέω να το ταράξω όπως ταράξαμε την οικονομία μας, αλλά να είσαι δημιουργικός και να βρίσκεις άλλους τρόπους. Λοιπόν, και αυτό το κάνω περισσότερο οι λαοί του Νότου. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα, έχω πλαγεί από τη συμμετοχή σας. Έχω μάθει πολλά από όσα μου αναφέρατε. Έχω κρατήσει εδώ σημειώσεις και έργο για τις Βρυξέλλες και για τους συνεργάτες μου. Και από τους υποψήφιους που είχαμε εδώ πολλά χρόνια και προσέφερα πολλά, να πω ότι σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να το κρατήσουμε το έργο σας και να το αναδείξουμε όσο έπρεπε. Αλλά ξαναλέω, είμαστε αποφασισμένοι μέχρι την τελευταία μέρα να είμαστε εδώ και να μιλάμε γι' αυτό. Και δεν μπορεί να το επιτρέψουμε, να επιτρέψουμε να λαϊλατηθεί από κανέναν άθλιο τύπο σαν τον Πολάκη που κάνει μπούλινγκ και τρομοκρατεί στο δημόσιο λόγο, που καταγράφει, που προβαίνει σε κακουργηματικές πράξεις και μετά έρχεται και σε τρίτο, σε ψέμα να κρύψει τις κακουργηματικές του πράξεις, γιατί και η καταγραφή και η δημοσιοποίηση είναι κακούργημα. Όταν το κατάλαβε, είπε και ένα ψέμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχω το δημόσιο ήθος και επειδή και ως γυναίκα έχω υποστεί πολλά και από δικούς μου συντρόφους, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτούς που έφυγαν και παρακαλώ πολύ να μην γυρίσουν. Πρέπει να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά με άλλο ήθος και να είμαστε οι πρώτοι, γιατί όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος θα ψάχνει να μας βρει. Υπομονή, να φύγει πρώτα ο Αλέξης και μετά έχουμε απέναντί μας τον παραδοσιακό μας αντίπαλο. Ευχαριστώ.